κοινοποιήσουμε. Και δεν την καταθέσαμε για να σας πούμε αυτή είναι και άλλη δεν είναι. Οπότε αυτό το ακούμε και αν πιστεύετε ότι πρέπει σε αυτή την τροπολογία να γίνει κάποια εξειδίκευση, με χαρά να την ακούσουμε και να την αποδεχθούμε. Όμως δεν μπορεί να αποκρύπτεται ότι με τις διατάξεις που έχετε φέρει και κυρίως με τις εξαιρέσεις τις οποίες έχετε βάλει και στο Βραχιολάκι, το συγκεκριμένο άνθρωπο τον εξαιρείτε. Μην κοροϊδευόμαστε εδώ μέσα. Μα μην κοροϊδευόμαστε. Μας λέτε ότι θα εφαρμοστεί ένας νόμος ο οποίος στην περίπτωσή του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο αν κάνουμε αυτή την τροποποίηση που σας προτείνουμε. Ευχαριστούμε, κύριε. Εμείς, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, μου έχετε δώσει 2 λεπτά. Είμαι στα 51 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, δεν μπορεί να παίζουμε, σας το ξαναλέω. Και μην κάνετε ασκήσεις πυγμής και διακινδύνευσης. Έχετε κάποιο ουσιαστικό επιχείρημα για το οποίο δεν θέλετε ο συγκεκριμένος άνθρωπος να πάει στη σχολή του? Υπάρχει κάποιο τέτοιο επιχείρημα? Να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε με ειλικρίνεια. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό που ακούμε είναι ότι είναι τυπικό το θέμα, τυπική η έλλειψη της συγκεκριμένης προϋπόθεσης, τυπική η απόρριψη της αίτησής του, τυπική απόρριψη της προσφυγής του, τυπική απόρριψη της αίτησης αναίρεσής του. Κανείς δεν αναφέρθηκε σε ουσιαστική προϋπόθεση. Και ξαναλέω, ο σκοπός είναι να εξουθενωθεί, να υποταγεί, να του περάσετε το μήνυμα ότι αυτό που για εκείνον είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου θα πρέπει να αποτελέσει την αφορμή εξαήλωσής του. Ξανασκεφτείτε τον κύριε Υπουργέ και απαντήστε ουσιαστικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καραγκούνης έχει το λόγο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.